Σε αναβρασμό βρίσκεται η εκπαιδευτική κοινότητα, αφού μετά τις απεργιακές κινητοποιήσεις των πανεπιστημιακών καθηγητών και τις συνεχείς συνελεύσεις των φοιτητικών συλλόγων, και η μαθητική κοινότητα αντιδρά στην πολιτική της κυβέρνησης για την παιδεία στη χώρα μας. Με πορεία στο κέντρο της πόλης, μαθητές γυμνασίων και λυκείων της περιοχής ζήτησαν τη διασφάλιση ενός δημόσιου σχολείου που θα παρέχει σύγχρονη δωρεάν εκπαίδευση σε όλους. Στο πλευρό των μαθητών τάχθηκαν και οι φοιτητικοί σύλλογοι τριών τμήματων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και συγκεκριμένα των τμήματων του Χημικού, της Πληροφορικής και των Επιστημών της Τέχνης, στα πλαίσια της διαμόρφωσης ενός κοινού άξονα διεκδικήσεων από μαθητές και φοιτητές. Σύμφωνα με το μέλος του Φοιτητικού Συλλόγου του Τμήματος Επιστημών της Τέχνης, Γιάννη Χιόνι, σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα θα πρέπει να αντιδράσει στις πολιτικές κατευθύνσεις που η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να επιβάλλει στη χώρα μας. Οι φοιτητικοί σύλλογοι υπογράμμισε δεν θα μπορούσαν να μείνουν αμέτωχοι μπροστά στον αγώνα των μαθητών για ένα δημόσιο και δωρεάν σχολείο, ειδικά μετά τους χαρακτηρισμούς ταραξίες και τεμπέληδες που χρησιμοποίησαν ορισμένοι για να κατηγορήσουν τις κινητοποιήσεις τους για μια καλύτερη παιδεία. Έχετε καταλάβει όλοι ότι διανύουμε μια περίοδο που προχωράνε ό,τι πιο αντιδραστικό έχει περάσει από νομοσχέδια, κοινοτικές ρυθμίσεις, κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα τέτοια. Το 2010 είναι το όριο που πρέπει να εναρμοστεί η Ελλάδα σε αυτές τις κατευθύνσεις και καταλαβαίνετε ότι είμαστε γενιά που πραγματικά πέφτει ένα βάρος να μπλοκάρουμε αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι ότι είναι απαράδεκτο να ισχύει ακόμα η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που ψήφισε το Πασόκ, τη συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία που στέλνει παιδιά 16, 17, 18 χρονών που παλεύουν για πραγματικά δωρεάν σχολείο. Για να μην υπάρχει αυτό το χάος των φροντιστηρίων, τους στέλνει στους εισαγγελείς, τους στέλνει στην αστυνομία. Παράλληλα, συνεχίζουν οι διαβουλεύσεις των φοιτητικών συλλόγων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους. Να σημειωθεί πως την ερχόμενη Τετάρτη 25 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί πορεία στο κέντρο της πόλης με την συμμετοχή πανεπιστημιακών καθηγητών και φοιτητών.